έχουμε γαμίσει. Θα βάζετε και το κατά. Εμπρός. Καλησπέρα, Τάκη. Ναι. Ναι. Βρα γαμίσει. Καιρό έλειπε ο μαλάκας. Πρέπει να είχε πάει στην Τρία. Ή να είχε πάει στη Σπάρτη να βρει τον άλλον εκεί, το Αγαμέμνον. Εμπρός. Και στην Οπαπαρίνα, γάμο τη Βιορεντίνα. Ναι. Ο Παναθηναϊκός είναι ιδέα. Βράγα, μίσος και ο Παναθηναϊκός, μαλάκα. Θα κάτσω εγώ να βγάλω, να κάτσω εγώ να, να σ' αφήσω να μιλήσω. Τι, τι να πεις ρε πουτάνα, να βγάλεις ένα διάγγελμα περί καθαρότητας ομάδος και τον προσύνης και είστε μουνιά κλαμμένα. Σας γαμάει ο Ολυμπιακός από τότε που γεννηθήκατε. Και γενικά και μέσα και απ' έξω. Να πάμε και λίγο στο μπάσκετ. Μπορώ να βάλουμε το τραγούδι, σε παρακαλώ, που μου αρέσει. Το Σάσα. Το Σάσα. Που λέει να χαμηλώσουνε. Του Καρά, του Βασίλη. Να χαμηλώ. Πήρατε με τη φαλάτα σε παιχνίδι ένα ευρωπαϊκό. Κάναμε τη μαλακία εμείς, ο Σεφ, χάσαμε 15 βολές. Τώρα όμως ήρθε ο γαμιάς σας. Μαζί και με τους άλλους γαμιάδες που έχουμε. Και τώρα ακούστε το τραγούδι, σας το αφιερώνω. Πάμε. Ναι, θα χαμηλώσει. Τα πότα, με διπλό κλειδώστε λίγο. Θέλω λίγο μόνος να δω τον εαυτό μου να κρίνω. Ίσως τους αγάπησα, ήταν λάθος. Από εσύ ζητούσες μονάχα το πάθος. Αυτά τα μάτια σου πως πίσω με γυρνάνε και δεν πάνω. Λοιπόν, τώρα ταιριάζει και αυτό, έτσι. Βέβαια ο πρόεδρος σας έλεγε, άμα δείτε το Σάσα με κόκκινα, σας δίνω το λόγο μου, δεν υπάρχει περίπτωση. Κοιτάξτε να δείτε. Ο πρόεδρος σας είναι αυτός που λέγαμε τον Παναθηναϊκό και τη Θηρά 13. Μπορώ να τα ακούσουμε αυτό, σας παρακαλώ. Να τη χαίρεστε τη Θηρά 13. Γάμο το Παναθηναϊκό, γάμο και τη 13 σας όλοι. Αυτός είναι ο πρόεδρος σας. Αυτόν γλύφεται. Τέσσερα παιχνίδια ντυφαλά. Στις γραμμές του Αράουτ με τα 5.000, με τα, πώς θα λένε, τα 500. Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Λέει θα μετανιώσετε το γάλα της μάνας σας. Μετά λέει δεν το πάει για σας. Μιλάμε για κολοτούμπα, δηλαδή έχει περάσει ο Μελισανίδη. Όχι το Δημήτρη. Όχι. Όχι τη ΣΑΕΚ. Τον άλλον που κάνει κάτι τούμπες. Αυτός λέει 10 πράγματα. Άμα πιει λίγο ουσκάκι, λέει 10 πράγματα. Και δίνει το λόγο του και στα 10. Ένα άμα πέσει μέσα, λέει, θα σας είχα δώσει το λόγο μου. Αυτό τον πρόεδρο έχετε. Αυτός, παιδιά, εγώ το έχω πει και το πω. Δεν είχε καμιά σχέση με τον πατέρα του και το θείο του. Να το έβριζε το θείο του. Θείε, με πρόδωσες. Κάτι τέτοιο θυμάμαι. Λοιπόν, εκείνοι ήταν κύριοι. Του έβγαζε το καπέλο. Αυτός ξεφεύγει. Οπωσδήποτε μην περιμένετε βοήθεια. Εσείς πάνω εκεί από το... για τον ερασιτέχνη. Να δώσει 3-4 εκατομμύρια. Όχι. Πήγαινε εσείς να του γεμίσετε το Παναθηναϊκό στάδιο. Οικονομήσει εκεί πάλι. Και μη σας διάζει τίποτα. Πάντως σας εγγυάμαι εγώ. Σας εγγυάμαι εγώ. Η πούτσα θα είναι μεγάλη εφέτος. Πολύ μεγάλη. Και δεν μιλάω για ερασιτέχνη. Ανετώσει. Και όταν πάτε στο Παναθηναϊκό στάδιο, να θυμάσαι και το 110-68, ήταν τόσοι. Κοίτα εδώ, 42 πόντους, κοίτα, τόσοι. Τόση πούτσα, πώς είναι να αντέχετε πρε μαλάκες. Καλά, είσαι πούστιδες εκγεννητής. Είσαι αυτός που σου λένε, δεν το θυμάμαι πώς σου λένε. Έχετε μια άλλη ονομασία τώρα. Λοιπόν, είστε να μην πω τι είστε. Εμπρός.